Στο Δήμο Μηνό Απεδιάδος για την συνέχεια, καλημερίζοντας το Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα και εσάς, καλημέρα στις φίλες και τους φίλους μας από όλους. Μια ακόμα προσπάθεια από εσάς προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια οικιστικής αποκατάστασης και στήριξης των σεισμόπληκτων. Μακάρι αυτή τη φορά να υπάρχουν ευήκο αότα, κύριε Κεγκέρογλου. Πολύ καλά το διατυπώσατε. Μακάρι αυτή τη φορά να υπάρχουν ευήκο αότα, διότι πάμε με πολύ αργούς ρυθμούς. Η αδειοδότηση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει βαλτώσει, πάει με αργούς ρυθμούς. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο τελευταίο διάστημα, ότι έχει αυξηθεί ο ρυθμός που κατατίθενται τα δικαιολογητικά από τους ιδιώτες μηχανικούς. Έχουμε με την ειδοποίηση που κάνουμε και την παρέμβαση στους ιδιώτες μηχανικούς ενεργοποιήσει αυτό το μηχανισμό. Έχουμε ζητήσει την απλοποίηση της διαδικασίας από καιρό τώρα σε σχέση με συγκεκριμένα πράγματα που είτε ζητούνται δύο φορές είτε είναι η διαδικασία χρονοβόρα χωρίς λόγο. Έχω πει πολλές φορές για το θέμα της βεβαίωσης για τη θέση του ακινήτου. Και ισχύει ο παραλογισμός, αν το ακίνητο είναι εκτός σεισμού, η βεβαίωση εκδίδεται από τον ιδιώτη μηχανικό, mm-hmm. ο οποίος το βεβαιώνει, mm-hmm. και στην περίπτωση που είναι εντός σεισμού πρέπει να πάει στην κολοδομία. Λοιπόν, είναι παραλογισμός αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να βγαίνει τον ιδιώτη μηχανικό και να κοινοποιείται η γνωμοδότηση στην υπηρεσία, στην ειδό. Το θέμα που αφορά η επιστολή χθεσινή προς τον Υπουργό είναι για τα νομοποιητικά έγγραφα που αφορούν την ιδιοκτησία. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα, όταν θα πας να καταθέσεις το φάκελο στον ΤΑΕΦΚ για να σου δώσει την άδεια επισκευής, mm-hmm. να προχωρήσει, ή την άδεια κατεδάφισης, γιατί πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια από την πολοδομία στη συνέχεια, εξετάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και ενώ εξετάζεται στον ΤΑΕΦ το ιδιοκτησιακό καθεστώς και προχωράει η διαδικασία, όταν θα πάμε στην πολοδομία ξανά από την αρχή. Και μάλιστα με λίγο διαφοροποιημένα τα δικαιολογικά που ζητούνται. Είναι λοιπόν πολύ απλό αυτό το οποίο ζητάμε. Ζητάμε από τη στιγμή που θα υπάρξει νομοποίηση τον ΤΑΕΦΚ, η δημόσια υπηρεσία είναι και ο ΤΑΕΦΚ, η δημόσια υπηρεσία είναι, η απόφαση έγκρισης της επισκευής να είναι το δικαιολογητικό ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα στην ειδόμ, στην πολοδομία. Mm-hmm. Οπότε να μην χρειάζεται εξαγγείλει η διαδικασία από την αρχή. Το λέω αναλυτικά για να καταλάβουμε ότι δεν ζητάμε και τίποτα τρελό και φοβερό για να γίνει. Ζητάμε απλά πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούν να διευκολύνουν. Και επειδή δεν δίνουμε σημασία στα απλά πράγματα, δεν δίνει το Υπουργείο, mm-hmm. και γενικότερα οι αρμόδιοι, γι' αυτό έχει μπλοκάρει η διαδικασία. Και έχει μπλοκάρει... Αυτό είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό. Και έχει μπλοκάρει και για ένα ακόμα λόγο που αξίζει να το αναφέρουμε, γιατί τα έχουμε πει και μαζί, κυρία Κεγκέρογλου. Δηλαδή, να θυμηθούμε και να πούμε, να επισημάνουμε ότι είτε τα ΕΦΚ είτε η πολεοδομία έχουν το ελάχιστο προσωπικό, ή μήπως ενισχύθηκε η πολεοδομία του Δήμου Όμηνο Απεδιάδος. Η πολεοδομία του Δήμου, με απόφαση δικιά μου, έχει πλέον δύο επιπλέον ανθρώπους για να βοηθούν, αλλά πάλι τρεις δηλαδή στο σύνολο. Τρεις δηλαδή χρειάζεται, στο σύνολο. Ναι. Και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Περιμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας που κάνουν την κατανομή του ΠΟΥΔΟΕ. Έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης ότι θα μας δώσει χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε σε σύμβαση με μηχανικούς που θα διευκολύνουν το έργο. Η πολοδομία αυτή τη στιγμή του Καστελίου, η δόμη του Δήμου Μηνό Απεδιάδας, που εξυπηρετεί και περιοχές των γειτονικών δήμων Σερτσονήσου, Αρχανών, Αστερουσίων και όλο το Δήμο Διάνου, σωστά. με την ζήτηση η οποία υπάρχει, την ανάπτυξη και την φοροθέτηση νέων επιχειρήσεων στην περιοχή, μπορεί να έχει, παίζει να έχει πιο πολλή δουλειά από το
πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου. Μην φαίνεται παράξενο, γιατί μόνο οι βεβαιώσεις χρήσης υγείας που ζητούνται, άμα σας πω τον αριθμό, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Όλα αυτά έχουν την ανάγκη υποστήριξης από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν η ΔΟΜ πρέπει να στελεχωθεί όχι μόνο για την ψυχική αποκατάσταση, αλλά και γενικότερα για την εξυπηρέτηση όλων των ανθρώπων που θα κάνουν επενδύσεις. Μέρα οχλήσεις από ανθρώπους που είναι ενταγμένοι σε αναπτυξιακά προγράμματα, στο ΕΣΠΑ, στον αναπτυξιακό νόμο, και που λένε χάνω την προθεσμία, φέρνουν τα δικαιολογητικά. Και τρέχουμε για να κυνηγάμε πράγματα αυτονόητα. Αυτονόητα. Το είπατε πριν από λίγο. Αν κολλάμε στα απλά, καταλαβαίνουμε γιατί κολλάμε στα δύσκολα. Μήπως εκείνη η δέσμευση περί ενίσχυσης της ΔΑΕΦΚ έγινε, τα ΕΦΚ έγινε πραγματικότητα? Από την ενημέρωση που έχω μέχρι χθες, δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το οποίο όμως με ενημέρωσαν είναι ότι ξεκίνησε η συνδρομή από τους εργαζόμενους των Χανίων. Δηλαδή να χρεώνονται φάκελοι και οι εργαζόμενοι στο ΔΑΕΦΚ στα Χανιά. Μάλιστα. Οι οποίοι θα έρχονται εδώ και θα βλέπουν από κοντά τι γίνεται, ή θα γίνεται μεταφορά των φακέλων από τη μία περιοχή στην άλλη? Σίγουρα θα γίνεται μεταφορά των φακέλων. Η μεταφορά των ανθρώπων γίνεται μόνο στην περίπτωση που μετέχουν σε επιτροπές. Μάλιστα. Ωραία. Κρατάω αυτές. Όταν είναι αυτοψία, δηλαδή. Κρατάω αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις. Καλά να είστε. Καλημέρα σας, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.